Άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χανίων σβήνουν και τις τελευταίες εστίες φωτιά στο εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου εδώ και χρόνια κτηρίου του πρώην ΠΙΚΠΑ. Μία παρά ένα ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας για φωτιά στο κτίριο του πρώην ΠΙΚΠΑ. Αμέσως ήρθαμε 3 οχήματα με 7 άντρες και θέσαμε πολύ γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο. Το κτίριο ήταν εγκατελειμμένο, σφραγισμένο μάλλον από τις υπηρεσίες του Δήμου. Αρχικά επικράτησε αναστάτωση, καθώς το κτίριο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο, μια ανάσα από το πάρκινγκ της Ρεγκίνας και από το πάρκο Άλκης της Αγοραστάκη. Η φωτιά κατέκαψε τμήμα στο εσωτερικό του κτιρίου, ωστόσο η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωσή της. Το κτίριο είναι ξύλινο. Αυτό, ναι, ήταν πολύ, αυτό και μεταδόθηκε πολύ εύκολα η φωτιά. Αλλά από εκεί και πέρα όχι. Τα περιμετρικά, τα χόρτα και τα φύλλα και αυτά όχι, δεν είχαμε κανένα πιο θέμα. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για εμπρισμό. Κάποιος προφανώς είχε πετάξει κάτι μέσα, είπαν ότι ήταν κάτι παιδιά. Αυτά είναι δουλειά της ανακριτικής υπηρεσίας μας. Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2019, το κτίριο αυτό στέγαζε το ιατροκοινωνικό κέντρο, παρέχοντας μαθήματα γονεϊκότητα σε έγκυες ασφαλισμένες. Σαν ΠΙΚΠΑ μετράει πάνω από 80 χρόνια ζωής, καθώς αποτελεί δωρεά καναδών στο ελληνικό κράτος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για την ανακούφιση του πληθυσμού.